Εδώ κάνει λάθος ο Άλβαρες και ο Ναπολεόνι. Κάτι εντυπωσιακό, φανταστικό γκολ από τον Ναπολεόνι στο 22. Εκμεταλλεύεται στο απόλυτο το λάθος του Άλβαρες. Την κεφαλιά αυτή προς τα πίσω και εκτελεί με ένα φανταστικό σουτ το Φούλο, που φυσικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να σταματήσει αυτή την προσπάθεια. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης αριστερά, ο Μπρίτο πάει κάθετα για τον Ναπολεόνι, φέρνει την μπάλα στο δεξί και σουτάρει. Γκόλ ο Ναπολεόνι στα 30 δευτερόλεπτα. Ντότσι για τον Ναπολεόνι, ευκαιρία, γκόλ, 1-1 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πιάνει στον ύπνο στα 45 δευτερόλεπτα από τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο την άμυνα του ΠΑΟΚ. Κολλάξε με τον Τιμούτσο. Το πέρασμα μπροστά για τον Ναπολεόνι, κάνει κοντρόλ εκτός εστίας ο Γλύκος, πλασάρει γκολ! Στο τρίτο λεπτό τον καθυστερήσε ο γκολ από τον Ναπολεόνι, 2-1 προηγείται ο Ατρόμητος. Ταυλαρίδης, ο Ναπολεόνι στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού, τρέχει ο Σιώβας, το πλασέ 0-1. Στο 47 ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ με τον Στέφανο Ναπολεόνι. Κινήθηκε με ταχύτητα στο κέντρο άμυνας του Ολυμπιακού. Και τώρα Ατρόμητος στην αντεπίθεση με τον Ναπολεόνι, έχει την επιλογή του Παπαδόπουλου, συνεχίζει μόνος του, 2-0. Να δούμε τώρα τον Ναπολεόνι, άλλη μια ευκαιρία για να το βάλει το γκολ και εδώ θα το πετύχει, 76-3-0 με τον Ναπολεόνι. Παπαδόπουλος για τον Ναπολεόνι, γλιστράει ο Σαρόπουλος που βγήκε, ευκαιρία 1-0. Ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ στο 12ο λεπτό με τον Ναπολεόνι. Βιτανίδης, Παπαδόπουλος, πάτησε περιοχή, έβγαλε την μπάλα. Καταπληκτικό γκολ του Ναπολεόνι για το 1-1 στο 37. Η συνεργασία του Δημήτρη Παπαδόπουλου με τον Στέφανο Ναπολεόνι. Εξαιρετική εκτέλεση από τον Ιταλό με τα κουνάκι. Κατάφερε να νικήσει τον Τζόρβα που σε αυτή τη φάση δεν μπορούσε να αντιδράσει. Στην τρίτη τελική του προσπάθεια στο παιχνίδι ο Ατρόμητος σκοράρε με τον Στέφανο Ναπολεόνι. Εδώ έγινε το λάθος. Ο Ναπολεόνι 2-3. Από το λάθος στην άμυνα του Απόλλωνα ο Ναπολεόνι πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Σέντρα του Ούμπιδες. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε, αποδέκτησε ο Μπρίτο το σούτ του Ναπολεόνι στα δίχτυα. Στην πρώτη ευκαιρία του στο μάτσο ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ με τον Στέφανο Ναπολεόνι. Ο Πίτου Γκαρσία ξεφεύγει από το φάουλ του Αμπέντο. Φωτάκι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ναπολεόνι αυτή τη φορά στα δίχτυα. 1-1. Το κυνήγησε ο Ναπολεόνι, το κυνήγησε ο Ατρόμητος. Σας είπαμε ότι μύριζε γκολ. Λουί Ουσέρο, εξαιρετικά ο Πίτου Γκαρσία. Με τη μία για τον Ναπολεόνι έχει χώρο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 7 ο Ναπολεόνι. Πάσα για τον Ναπολεόνι. Σανκαρέ την κεφαλιά, ο Ναπολεόνι θέλει να προλάβει, έγινε το λάθος και το πλασέ για το 2-0. Μεγάλη παλιά από τον Φιτανίδη, δεν υπάρχει offside, δεν βγαίνει ο Κοζίτς και ο Καραμάνος απέναντι στο 2-0. Καθυστερεί για τον Παπάζογλου, ο Ζησόπουλος πάνω στην γραμμή, γκολ από τον Ναπολεόνι. Ο Παπάζογλου βλέπει την κίνηση του Ναπολεόνι, δεν υπάρχει offside, ο Ιταλός στο τέταρτο για το τρίτο γκολ, το οποίο κάνει 3-1 ο Ατρόμητος, 4 γκολ μέσα σε 44 λεπτά. Το άδειο Ούμπιδες στα δεξιά, αν προλάβει και το κάνει, ζητάει ο Ναπολεόνι, αυτόν σημαδεύει ο Ιταλός με κεφαλιά! Τι γκολ ήταν αυτό! Τι έβαλε ο Ναπολεόνι, κυρίες και κύριοι, στο 55, πρώτη φορά στην καριέρα που κάνει hat-trick με ένα απίστευτο γκολ! Κίνηση ζητάει την μπάλα μπροστά, ο Ούμπιδες τον βρίσκει, πέφτοντας στην απέναντι γωνία, δοκάρει και μέσα. Απίστευτο, όλο το γήπεδο όρθιο χειροκροτεί τον Ιταλό για το μαγικό γκολ, για την τρομερή στιγμή που μας προσέφερε. Ακροβολισμένος ο Ούμπιδες, ανεβαίνει ο Νάστος. Ούμπιδες έκανε τη σέντρα, πρώτο δοκάρι, ο Παπαδόπουλος, ο Ναπολεόνι, η μπάλα στα δίχτυα, ανοίγει το σκορ ο Ιταλός με το τέταρτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Κάνει τη σέντρα ο Κούρος, αφήνει ο Παπάζογλου, εξαιρετική επέμβαση Παπαδόπουλου, Ναπολεόνι είναι πάλι αυτός, με δεύτερη προσπάθεια. Πίτου Γκαρσία, Ναπολεόνι πάλι ελεύθερος, στο 77, μπαίνει στην περιοχή, θέλει να βάλει και αυτός γκολ.
και το βάζει με εντυπωσιακό τρόπο στο 77. Ο Φιτανίδης θέλει να φύγει ο Ουλά, ο Δημούτσο σουτάρει, Κατσουράνης. Σηκώνει στο δεύτερο δοκάρι ο Ναπολεόνι, 1-1 ισοφαρίζει ο Ατρόμητος. Να δούμε τον Ναπολεόνι τώρα στην περιοχή, να πλασάρει η κόντρα, Ναπολεόνι γκολ! 1-0 για τον Ατρόμητο. Με τον τυχερό αυτό τρόπο ο Ναπολεόνι καταφέρνει αυτό που δεν κατάφερε στο 4. Μαρσελίνιο. Ωραία, είδε τον Δημούτσο, έχει χώρο ο Ούμπιδες, του περνάει την μπαλά στην περιοχή και ο Μαρσελίνιο τώρα. Ο Ούμπιδες στα σεντράρια για τον Ναπολεόνι, γκολ! 2-0, κόλλησε τον κεντρικό αμυντικό δίδυμο, κόλλησε ο Βενέτης, κόλλησε και ο Κουτζαβασίλης. Κατσουράνης. Ναπολεόνι. Κοντρό στην κίνηση έχει μπροστά του τον Τριποτσέρη. Κράτησε την μπάλα 2-1 στις καθυστερήσεις από τον μοναδικό παίκτη του Ατρόμητου, ο οποίος εμφάνιζε απειλή σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ναπολεόνι, κίνηση του Καράσκο, ο Ιταλός κρατά και κάνει το σουτ στα δίχτυα. Και καλά έκανε που κράτησε την μπάλα ο Στέφανο Ναπολεόνι στο 37. Μούτσος κάθετα για τον Ναπολεόνι, 2-0 ο Ατρόμητος. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, πάλι αυτός. Δημούτσος, Ναπολεόνι. Καραμάνος, Ναπολεόνι, ξανά περνάει. Ο Ιταλός θα κάνει hat-trick. Γι' αυτό το φάουλ του Μπίδες, ο οποίος έχει και τα πόδια για να εκτελέσει απευθείας. Και αυτό προσπαθεί να κάνει γκολ. 2-1 από τον Στέφανο Ναπολεόνι. Από αυτή την εκτέλεση φάουλ του Μπίδες, ο Ναπολεόνι πετάχτηκε με κεφαλιά. Κάνει το 2-1 στο 85. Λάθος σοβαρό από τους χαφ του Παναθηναϊκού. Ο Ναπολεόνι πήρε την πάσα, το πλασέ και το γκολ. Το 1-0 στο 51. Με την προσωπική ενέργεια στο τέλος, αλλά βεβαίως έχει προηγηθεί το λάθος δώρο στη μεσαία γραμμή από τον Παναθηναϊκό για να φτάσει η μπάλα μετά την απώλεια της κατοχής από τον Αμπέν στον Ναπολεόνι. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα. Για να δούμε. Ο Ναπολεόνι τελικά εκτελεί η μπάλα στα δίχτυα. Δεν μπορεί ο Πασχαλάκης. 1-1 στο 78. Στέφανο Ναπολεόνι με το εξαιρετικό χτύπημα φάουλ. Βοηθήθηκε και από την αντίδραση του Πασχαλάκη που δεν ήταν η καλύτερη. Ο Ατρόμητος ισοφαρίζει. Άμυνα της Λαμίας, δείτε τον Ναπολεόνι ασκώνει με τον Τακουνάκι, τον Πρίτο στην πλάτη του και πάλι για τον Ιταλό με τη μία χωρίς κοντρόλ. Έχει κερδίσει το χώρο και εκτελεί. Δεύτερη προσπάθεια από τον Ναπολεόνι απέναντι στον Πανέτσο και πάλι στα δίχτυα 2-0 ο Ατρόμητος. Ναπολεόνι. Ναπολεόνι στα δίχτυα, τέλειο πέναλτι στο δεξί παραθυράκι του Μιχελή που έχει πέσει από την άλλη πλευρά.